αν διαβάσεις τους πατέρες, θα δεις να έχουν για πάρα πολλά θέματα τις ιδιοτυπίες τους και κάποτε τις διαφωνίες τους. Ένα χωρίο της γραφής, για παράδειγμα, ο ένας το ερμηνεύει έτσι και ο άλλος αλλιώς. Αλλά αν υπάρχει ένα θέμα για το οποίο ούτε ένας από τους πατέρες δεν διαφωνεί, αυτό είναι το θέμα της ασκήσεως. Σε αυτό υπάρχει η καθολική συμφωνία των πατέρων. Όλοι εξυμνούν την νηστεία, την αγρυπνία, την εκούσια πτωχία, τη σκληραγωγία του σώματος και γενικά την κακοπάθεια. Κοιτάζουμε τι είπαν και τι έγραψαν οι πατέρες και όχι πώς έζησαν. Αντί να κάνουμε σχόλια στα κείμενα των πατέρων, θα έπρεπε καλύτερα να αντιγράφουμε τη ζωή τους. Οι πατέρες προσεύχονταν πολύ, αγρυπνούσαν πολύ, νύστευαν πολύ, αγαπούσαν την πτωχία και την απλότητα, μισούσαν το κοσμικό φρόνημα, πολεμούσαν τις πλάνες, αποστρέφονταν τις ανέσεις του βίου, απέφευγαν τα αξιώματα, τη δόξα, τις τιμές και αγαπούσαν το μαρτύριο. Τα κάνουμε εμείς αυτά? Κρατούμε στα χέρια μας τα βιβλία των πατέρων και η ζωή μας είναι άρνηση της δικής του ζωής? Οι πατέρες είναι ζωή, δεν είναι φιλολογία.